Επιστρέψαμε, παρακολουθείτε το Ζήσε τη Ζωή. Η Βασιλική Κούρια είναι εδώ μαζί μας για να μας κάνει πάρα πολύ όμορφες, με μυστικά διατροφής και με πάρα πολύ ωραία πράγματα τα οποία μπορούμε να τρώμε καθημερινά και να μας βοηθήσουν ουσιαστικά να έχουμε έναν λαμπερό και υγιές δέρμα. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Όταν είμαι για μορφιά. Καλά, όταν είμαι για μορφιά. Δυσκολεύτηκε λίγο να μας βρει και δυσκολεύτηκε βασικά και λόγω της κίνησης η οποία υπάρχει στον δρόμο. Θα κάνουμε υπομονή. Τι να κάνουμε. Στην Ελλάδα ζούμε, διάφορα θα συμβαίνουν καθημερινά. Τι να κάνουμε. Δρόμο από το πουθενά, καλά, αυτό που το πας. Ναι. Πόσο σημαντική είναι η διατροφή μας για να είμαστε όμορφες και λαμπερές? Κοίτα, να δεις, όλοι το πώς τρώω και το τι τρώω το έχουν συνδυάσει με το αδυνάτισμα. Ναι. Και να φάω τόσες θερμίδες και να έχω το τέλειο κορμί. Και όπως είπε και η κοπέλα πριν, να γυμνάζομαι. Πώς ναι. Μάλλον για την εγκυμοσύνη. Δεν είναι όμως μόνο κιλά η διατροφή. Όταν τρώω σωστά και τρώω ωραία πράγματα, τα οποία θα αναφέρουμε κιόλας παρακάτω, αυτόματα είσαι και πιο υγιής. Υγιής είναι όμορφα, εσωτερικά, εξωτερικά, νιώθεις πιο ήρεμος, φαίνεται και στο πρόσωπό σου. Και είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσες να κάνεις, γιατί είμαστε τροφή. Οπότε, ναι. Όταν έχεις καλή διατροφή, όλα φαίνονται πιο όμορφα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι ακριβώς τροφές λαμβάνουμε όλη την ημέρα. Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά οι άντρες, συγγνώμη κιόλας, είναι με ένα καφέ και ένα αντικαναπτωστάκι κάτι, και μια τρόπιτα, μάλλον κάτι τέτοιο το κόβω. Οι γυναίκες προσέχουν πιο πολύ, αλλά και πάλι είμαστε λίγο πιο επιρρεπείς στα γλυκά. Διαφωνώ. Διαφωνείς? Από την εμπειρία μου τουλάχιστον αυτό ίσχυε ίσως τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Όταν πρωτοξεκίνησα, αν θέλεις, πριν καμιά δεκαετία. Γιατί πλέον στα γραφεία έχουμε και άντρες. Συμφωνώ. Όχι, βλέπεις ότι τρώνε και οι ίδιοι γίνα. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο που λες, ότι είμαι με τυρόπιτα και καφέ και τσιγάρο, είναι και γυναικείο φαινόμενο πλέον. Σίγουρα. Τώρα έχει γίνει και γυναικείο. Με το έντονο στρες και την καθημερινότητα και τις δουλειές και τις χιλιάδες πράγματα. Δεν είναι μόνο. Και όσο περισσότερο στρεσαριζόμαστε με διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά, λαμβάνει ο οργανισμός μας τις ίδιες βιταμίνες όταν είμαστε αγχωμένοι. Αυτά, όχι βέβαια, και όχι μόνο όταν αγχωμένοι. Όταν μένουμε, ειδικά τώρα εμείς που είμαστε στην Αθήνα, η ρήπανση του περιβάλλοντος δεν επηρεάζει μόνο εξωτερικά το δέρμα μας, επηρεάζει και εσωτερικά το δέρμα μας. Όχι μόνο το δέρμα. Τα κύτταρά μας, ό,τι μπορεί να μας περιβάλλει. Από εκεί ξεκινάει όλη η διαδικασία. Και επίσης δεν είναι για να απορροφηθούν κάποιοι παράγοντες, το στρες ή ο τρόπος ζωής που λέμε, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο όλο αυτό, γιατί εκκρίνονται ορμόνες, όπως είναι και η κορτιζόλη, που εμποδίζουν όλη αυτή την λειτουργία. Οι τροφές που θα μιλήσουμε και παρακάτω είναι ουσιαστικά μικρά θαύματα της φύσης, ας πούμε. Να σου πω κάτι, είναι τόσες πολλές οι τροφές που πραγματικά έτσι, μέχρι να διαλέξω να δω τι θα βάλω περισσότερο σε προτεραιότητα. Δεν ξέρεις, μιλάμε, όλες οι τροφές έχουν κάτι που τους προσφέρουν. Και ο συνδυασμός τους. Και ο συνδυασμός τους επίσης. Ακόμα καλύτερο και ο συνδυασμός τους. Και βέβαια και το πιο σημαντικό πολύ είναι και το νερό. Πέρα από το κομμάτι του τι θα φάω, είναι και το νερό που παίζει καθοριστικό ρόλο επίσης. Όπως και ο ύπνος. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εμφάνιση τώρα μιλάμε. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θες να πούμε για ποιες τροφές μπορεί να είναι αυτές. Ας ξεκινήσουμε και όλες να τις βλέπουμε. Τις έχεις ετοιμάσει. Και βέβαια θα ξεκινήσουμε με το πιο ουσιαστικό που είναι το νερό. Το νερό, πραγματικά. Είμαστε κατά ένα τεράστιο ποσοστό νερό και χρειαζόμαστε νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, το πόσο νερό βέβαια χρειάζεται ο καθένας είναι σχετικό. Είναι σχετικό. Αλλά... αυτό πάει ανάλογα με το σωματικό βάρος, αλλά για να μην σας μπερδεύω, το να πίνεις πάνω από 1,5 λίτρο το θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Και απαραίτητο ουσιαστικά. Και δεν είναι μόνο ότι έτσι δημιουργείται διούρηση και ελαφρώνω τα νεφρά μου, τέλος πάντων, γενικά είμαι καλύτερα. Αποτοξινώνεσαι. Σε εισαγωγικά αποτοξινώνεσαι. Καθαρίζει το σώμα σου. Μάλιστα. Και επίσης το 50-50% του οργανισμού μας, και όχι μόνο, είναι νερό. Ακριβώς. Δεν μπορεί να παραλείπεται κάτι. Όταν λείπει αυτό, γιατί ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν πίνουν νερό, γιατί δεν μπορούν ή δεν τους αρέσει. Εγώ έχω ακούσει και αυτό το παράδειγμα. Εγώ ένα μικρό μυστικό που κάνω επίσης για να πίνω περισσότερο νερό είναι να βάζω. Όχι, φιλαράκια δυο μου. Τέλειο, είναι τέλειο, δοκιμάστε το, ειδικά για παγωμένο νερό. Νομίζεις ότι ξαφνικά πίνεις κάτι άλλο. Και έχω φτάσει να πιω τουλάχιστον 1,5 λίτρο παραπάνω από αυτό που θα έπινα τέτοιο, μόνο και μόνο επειδή ήταν δύο σπίτι μέσα. Το καλοκαίρι που μου αρέσει πάρα πολύ. Αν και θα πούμε και παρακάτω, το τσάι είναι μία από τις τροφές που ενισχύουν την ομορφιά. Αν βάλεις τσάι, ακόμα και ζεστό. Ναι. Και βάλεις παγάκια μέσα. Ναι, ναι, ναι. Και το είναι ένα σπιτικό αϊστή ουσιαστικά. Λεμόνι και δυόσμο είναι το καλύτερο ρόφημα. Ή μέντα ή οποιοδήποτε έτσι σου αρέσει από αυτά τα αρωματικά. Και μπορώ να το έχω και σε ένα μπουκάλι όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ναι. Και να πίνουμε λίγο-λίγο. Νερό, τσάι. Μπορείτε να βάλετε φιλαράκια δυόσμου και όλη την ημέρα να ενυδατώνετε ουσιαστικά τον οργανισμό σας με ένα πάρα πολύ ωραίο ρόφημα που θα σας προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και ευεξία. Από όλο αυτό το άρωμα το οποίο έχει. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Να ξέρω, το είχα δει πρώτη φορά στην Ιρλανδία.
και το ζήλεψα και το εμπλούτησα λίγο παραπάνω, αλλά βάζουν μέσα στα νερά για να πίνουν τέτοια εκκλείσματα. Λοιπόν, σου έχω να σε ενημερώσω εγώ τότε σήμερα για κάτι. Υπάρχει ένα site στο ίντερνετ, ξένης εταιρείας βέβαια, το Flavor Your Water, το οποίο έχει πάρα πολλές συνταγές για το πώς μπορείτε να αρωματίσετε και να κάνετε πιο γευστικό το νερό για να πίνετε ακόμα περισσότερο. Πώς να φτιάξετε παγάκια από φρούτα. Πώς να κάνετε διάφορα πράγματα, το οποίο είναι πραγματικά να ζητήσετε το συγκεκριμένο site για να δείτε φοβερές συνταγές για το πώς μπορείτε να κάνετε το νερό σας κάτι άλλο από αυτό που όλοι νομίζουμε ότι. Και δυσκολευόμαστε. Και το χειμώνα είναι χειρότερα, έτσι δεν είναι? Το χειμώνα σταματάμε να πίνουμε. Αυτό είναι ολόκληρο θέμα. Το νερό γενικά δεν είναι μόνο πίνω νερό και μείνει τατωμένο. Είναι τρώω φρούτα ή τροφές, αν θέλεις, οι οποίες έχουν με νερό. Mm-hmm. Ακόμα και ο καφές έχει νερό, παρόλο που σου δημιουργεί διούρηση και φεύγει ένα μεγάλο κομμάτι. Η χυμή, τα φρούτα, τα λαχανικά, ακόμα και το κρέας έχει νερό. Δηλαδή δεν είναι μόνο πίνω νερό, είναι και έχω όλα αυτά από τη διατροφή μου. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Βέβαια. Θα περάσουμε στο δεύτερο, mm-hmm. το οποίο είναι το αβοκάντο. Εγώ το λατρεύω. Πραγματικά νομίζω ότι μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, από αλμυρά σνακ μέχρι και πάρα πολύ γλυκά. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εγώ επειδή έκανα και δίαιτα, έβαζα μισό αβοκάντο με μέλι και φουντούκια. Πολύ ωραία. Ήταν πραγματικά απίστευτο και δεν σου έλειπε καθόλου το γλυκό. Ναι. Τι προσφέρει το αβοκάντο, ειδικά στο δέρμα? Κοίτα να δεις, το αβοκάντο έχει τη βιταμίνη Α, η οποία ουσιαστικά έχει μόνο τη βιταμίνη Α, έχει και βιταμίνη Ε. Και η ουσία είναι ότι είναι μια αρκετά λιπαρή τροφή. Δεν είναι όπως είναι, δεν είναι λαχανικό. Ναι, ναι. Πολλοί μπερδεύονται. Με αρκετά ωφέλιμα λιπαρά, όπως είναι και το ωμέγα 6, το οποίο αυτό που κάνουν είναι να ενισχύουν τα μορφιά του δέρματος, γιατί δρούν στην εσωτερική σφάλα του δέρματος οι βιταμίνες που έχει. Υπάρχουν και μάσκες ομορφιάς φυσικά με αβοκάντο που μπορείτε να κάνετε εξωτερικά, αλλά σίγουρα δοκιμάστε το να τραφείτε και με μια τέτοιου είδους τροφή. Εσωτερικά θα παίξει ακόμα περισσότερο ρόλο. Και πραγματικά νομίζω ότι η εξέλιξη στη μαγειρική πλέον στην Ελλάδα, που υπάρχουν 1 εκατομμύριο διαφορετικές εκπομπές μαγειρικής, βλέπεις ότι υπάρχει μια οπτική και για το αβοκάντο για χιλιάδες συνταγές. Πραγματικά χιλιάδες συνταγές. Το κακό είναι ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον, αν εξαιρέσεις τους μήνες από Απρίλη και μετά, μέχρι και πολύ λίγο χρονικό διάστημα που έρχονται στην Ελλάδα, γιατί το βρίσκω και στη Λαϊκή και ξέρω πότε ακριβώς κινείται αυτό το κομμάτι. Μετά, αυτό που θα το βρεις είναι στο σούπερ μάρκετ και αν το βρεις. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ακόμα δεν υπάρχει το αβοκάντο. Και είναι και μια ακριβή τροφή, αλλά πολύ θρεπτική. Και σίγουρα είναι καλύτερο να την πάρεις τις μέρες, τον καιρό το οποίο παράγεται, παρά να το προμηθεύεις από το εξωτερικό. Σίγουρα. Αν θα μπορούσαμε να πούμε πόσες φορές την εβδομάδα θα μπορεί κάποιο, είναι καλό κάποιος να τρώει αβοκάντο. Αν και καθημερινά να το έχεις στη σαλάτα του μέσα 3-4 κομματάκια, είναι φοβερό. Είναι φοβερό, η θρέψη. Γιατί που έχει, στην αντίληψη του κόσμου είναι ότι είναι ένα φρούτο, το οποίο είναι ανάμεσα σε φρούτο και λαχανικό. Ναι, δεν είναι ακριβώς φρούτο. Έχει τόσο ωφέλιμα λιπαρά, το οποίο τα φρούτα, γιατί έχει και λιπαρά μέσα. Ναι, βέβαια. Το οποίο τα φρούτα και τα λαχανικά δεν τα έχουν. Ναι. Θα μπορούσε να το βάλει στην κατηγορία των φυτικών ελαιών, αν θέλει. Mm-hmm. Και πάλι είναι ερωτηματικό, γιατί έχει και άλλες ιδιότητες. Και αυτό μπορεί να κάνει, επειδή έχει αποδίδει αρκετές θερμίδες, για να πάρει τα θρεπτικά στοιχεία που έχει, βάζει το 1/4 μέσα στη σαλάτα σου. Καθημερινά όμως. Καθημερινά. Όλες αυτές τις τροφές που θα πω είναι καλό να τις έχουμε στο καθημερινό στο διατολογιό μας. Ωραία, οπότε καθημερινά ακολουθείτε τα συγκεκριμένα tips τα οποία θα δώσουμε για να γίνετε ακόμα πιο όμορφες. Το τρίτο που θα πούμε είναι το πράσινο τσάι. Το πράσινο τσάι που αναφέραμε και πριν. Δεν είναι μόνο πράσινο τσάι. Mm-hmm. Ακόμα και το τσάι του βουνού που εμείς ξέρουμε περισσότερο σαν Έλληνες. Ναι, ναι. Έχει και αυτό αρκετά αντιοξειδωτικά, γιατί ό,τι έχει να κάνει έχει με οξείδωση, με οξυγόνο. Το οξυγόνο που αναπνέουμε πολλές φορές είναι τόσο υπερβολικό, το οποίο μπορεί να σε σκουριάσει, να σε σκουριάσει και εσωτερικά. Οπότε παίρνουμε τροφές οι οποίες μπορούν να το οξυγονώσουν περισσότερο και να του δώσουν καλύτερη έμφαση και να το φωτίσουν, αν θέλεις. Επίσης, έχω δει και εγώ σε πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με την ομορφιά να προτείνουν τα φακελάκια από το τσάι για τα μάτια. Α, ναι, ναι, ναι. Είναι ειδικά για τους μαύρους κύκλους, μπορείτε να το δοκιμάσετε κι εσείς ή από ένα άσχημο ξενύχτη και όλα αυτά. Δοκιμάστε το πρωί να βάλετε έτσι για 10-15 λεπτά τα φακελάκια από το πράσινο τσάι στα μάτια σας, όσο και παγωμένα αν είναι, λένε ότι είναι ακόμα καλύτερο για τα μάτια. Και επίσης έχει και νερό μέσα, οπότε και σε δυνατόν. Ακριβώς. Πολλά καλά μπορείς να κάνεις. Και αυτό επίσης το πρωινό σου, μαζί με 2 ποτήρια νερό, να έχεις και το ρόφημά σου συνοδευτικά, αντί για καφέ, να έχεις αυτό. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη τσαγιού τώρα που κυκλοφορούν στην αγορά, το λευκό, με φρούτα. Πιστεύεις ότι
είναι καλύτερα να αγοράζουμε ένα προϊόν σε φακελάκι ή το αν μπορούμε να βρούμε τσάι. Κάτι, ήμουν την Τετάρτη σε μία ομιλία σχετικά με τη στέβια. Μάλιστα. Και αυτό που έλεγε μια κοπέλα, αναφέρθηκε, είναι ότι μπορώ να πάρω, λέει, τη στέβια που την έχω στο μποστάνι μου και ναι, να την βράσω. Ναι. Και πολύ καλά είπε η ομιλήτρια ότι δεν ξέρεις τι χώμα τη έχει βάλει, δεν ξέρεις που λέει ο λόγος. Ναι. Δεν ξέρεις αν θα έχει όλες αυτές οι βιταμίνες που έχει, γιατί ένα το οποίο είναι συσκευασμένο, αν θέλεις, έχει περάσει από κάποιες πιστοποιήσεις. Ακριβώς. Θέλοντας και μη, έχουν προσέξει κάποια πράγματα. Ναι. Οπότε το να πας, αν θέλεις, που εγώ τρέλαινα όταν πηγαίνω σε καταστήματα με βότανα. Και εγώ επίσης. Και να τα πάρεις σχήμα, και δεν είναι τόσο καλό. Συμφωνώ. Δεν είναι τόσο καλό όσο το να τα πάρεις συσκευασμένα. Γιατί έχουν περάσει κάποιες πιστοποιήσεις που σίγουρα. Είσαι πιο εξασφαλισμένος ακριβώς ότι όλα θα πάνε καλά. Η ντομάτα. Η ντομάτα έχει λυκοπένιο. Σωστό. Το ξέρω, το έχω διαβάσει. Και λένε ότι και όσο πιο έντονο χρώμα έχει ένα φρούτο ή λαχανικό, τόσο περισσότερες βιταμίνες έχει, ναι, δεν είναι. Το ίδιο θα σου πω και για τη μυρωδιά. Mm-hmm. Πιο έντονη μυρωδιά μπορεί να έχει ένα τρόφιμο, τόσο πιο καλά. Τώρα θα σου πω λίγο ότι πλέον τα τρόφιμα τα οποία αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ ή από μανάβιτα και τέτοια δεν έχουν άρωμα. Mm-hmm. Η ντομάτα που ξαφνικά θα αντικρίσεις από τη γιαγιά στο χωριό, θα πεις πω πω ντομάτα. Ναι. Και αυτό που τρως καθημερινά είναι ένα πράγμα το οποίο μοιάζει με ντομάτα. Οπτικά είναι ίδιο, αλλά δεν έχει νομίζω καμία σχέση. Τι άλλες ουσίες έχει η ντομάτα και μας βοηθάει. Κοίτα να δεις. Πρώτη κοίτα για ένα λαχανικό, οπότε έχει αυτόματα φυτικές ίνες. Mm-hmm. Έχει το λυκοπένιο, ανήκει στις πλέον κατεξοχήν αντιξοδοτικές ουσίες, όπου σε οξυγονώνουν, είναι αυτό που λέγαμε πριν. Σε ομορφαίνουν γιατί καταστρέφουν τις κακές ρίζες, όπως είναι οι ελεύθερες ρίζες. Μάλιστα. Τους έχεις ακούσει τις ελεύθερες ρίζες. Βέβαια, βέβαια. Είναι αυτές οι άσχημες κυρίες οι οποίες μας γερνάνε δυστυχώς. Για το λυκοπένιο, συγκεκριμένα για την ντομάτα, έχουν γίνει και πάρα πολλές μελέτες σε σχέση με την συγκέντρωση και βιταμίνης C που έχει και λυκοπένιου που έχει και βιταμίνης Α όμως. Έχει βγει και μάλιστα και προϊόν το οποίο είναι αποκλειστικά από ντομάτα για το λυκοπένιο, ναι, κυκλοφορεί ναι, στην αγορά. Και μάλιστα είναι το μοναδικό προϊόν που περιέχει υδατοδιαλυτές βιταμίνες, είναι βιταμίνες που βρίσκονται μέσα στο νερό, οι οποίες δεν αλλοιώνονται με τη θερμότητα, δεν οξυγόνονται, δεν καταστρέφονται. Όπως είναι η βιταμίνη C που με τη θερμότητα, γι' αυτό λέμε ότι όταν φτιάχνουμε ένα ποτήρι χυμό. Συγκεκριμένα το λέω εδώ πρέπει να το πίνουμε. Γιατί η βιταμίνη C καταστρέφεται με τη θερμότητα. Συγκεκριμένα μιλάω για το λυκοπένιο που περιέχει μέσα. Μάλιστα. Οπότε αν παίρνει μια σάλτσα ντομάτας, περιέχει περισσότερη ποσότητα λυκοπένιο σε σχέση με την ομή ντομάτα, τη φρέσκια. Επίσης, έχω ακούσει ότι το πελτέ που λέμε είναι βόμβα βιταμινών. Λυκοπένιο, είναι αυτό που σου λέω. Ότι και πλέον όσο το επεξεργάζεσαι, τόσο πιο πλούσιο λυκοπένιο έχει. Είχα παρακολουθήσει μια εκπομπή πρόσφατα που δείχνανε και ροφήματα με ντομάτα ουσιαστικά που μπορείς να κάνεις. Και πραγματικά όλα αυτά που έβαζαν μέσα, νομίζω ότι και σαν συνδυασμός πρέπει να ήταν πάρα πολύ ωραίος. Το βασιλικό που βάζεις και το παίρνεις σε ρόφημα είναι εξαιρετικό επίσης. Αρκεί να το πιει, να το φτιάξει εκείνη την ώρα και να το καταναλώσει στα επόμενα 5 λεπτά. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε βάλει στη ζωή μας τέτοιου είδους πράγματα. Στο εξωτερικό οι άνθρωποι είναι πιο εξοικειωμένοι, με τους αποχυμωτές για παράδειγμα, που κάνουν πάρα πολλά κοκτέιλ φρούτων και λαχανικών και συνδυασμό αυτών των δύο επίσης πολλές φορές, τα οποία είναι βόμβα, πώς να το πω, βιταμινών. Κοίτα να δεις, θεωρώ ότι εμείς έχουμε την πλειονεξία, έχουμε πολλά. Από λαχανικά, υπολαχανικών, είδη φρούτων, εποχιακά, κάθε εποχή τα δικά τους. Ακόμα το έδαφος θέλω να πιστεύω ότι είναι πιο άγνωστο σε σχέση με το καυσαρί. Γιατί η επαρχία τους τύπους τους κρατάει. Ναι. Όταν λέω επαρχία, γιατί έχουμε πάρα πολλά χωριά. Βέβαια. Σαν χώρα. Λοιπόν, θεωρώ ότι έχουμε μια πλούσια κληρονομιά. Τώρα, αν οι ρυθμοί είναι τόσο έντονοι και δεν το εκμεταλλευόμαστε, είναι άλλη υπόθεση. Ναι. Αλλά και στις γενικές γραμμές σου λέω, επειδή είμαι φαν της λαϊκής, αν κάνεις μια βόλτα θα καταλάβεις πόσα πράγματα και χορταρικά έχουμε, τα οποία πέρα από το μαρούλι και την ντομάτα που όλοι γνωρίζουν, η κάθε εποχή έχει δικά της χαρακτηριστικά. Ξέρεις, Βασιλική, το θέμα το οποίο αντιμετωπίζω και εγώ στην καθημερινότητά μου είναι ότι όλοι δουλεύουμε το πρωί, θα σχολιάσουμε 4-5 ώρα και η λαϊκή έχει τελειώσει εκείνη την ώρα. Είναι ένα ζήτημα και ειδικά όταν στην περιοχή είναι καθημερινή, θα πρέπει να αναζητήσεις κάπου αλλού το Σαββατοκύριακο, αν θα βρεις κάτι. Αξίζει τον κόπο σίγουρα. Και υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλά βιολογικά καταστήματα τα οποία. Είναι η λαϊκή που γίνεται και τα κόλλημα τουλάχιστον. Α, μάλιστα. Αυτό θα το αναζητήσω και θα σας το πούμε. Και το Σαββατοκύριακο γίνεται από ό,τι ξέρω σε κάποια μέρη. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς κι εγώ. Είναι πολύ ωραίο θέμα. Θα μάθουμε για τις βιολογικές λαϊκές και το πού μπορείτε να βρείτε όλα αυτά τα προϊόντα ακόμα πιο αγνά.
Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τις υπόλοιπες τροφές, εδώ με τη Βασιλική Κούρια, για να γίνουμε πάρα πολύ όμορφες. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Επιστρέψαμε στο στούντιο. Παρακολουθείτε το Ζήτησε τη Ζωή από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαστε εδώ μαζί παρέα με τη Βασιλική Κούρια, διαιτολόγο-διατροφολόγο, και μαθαίνουμε ποιες τροφές ουσιαστικά μπορούν να μας κάνουν πιο όμορφες, πιο λαμπερές. Είχαμε μείνει, νομίζω το τελευταίο που είπαμε ήταν η ντομάτα, και πάμε να δούμε το σολομό και γενικά ψάρια πλούσια σε λιπαρά. Είναι μια τάση επίσης της εποχής τώρα, ακόμα και σε μαγαζιά τα οποία πας που έχουν έτοιμα σαντουιτσάκια και όλα αυτά. Ναι, τον καπνιστό σολομό. Εμείς τα φέρουμε από τον καπνιστό σολομό, τα παίρνουμε. Είτε είναι καπνιστό είτε είναι φρέσκο. Μιλάμε πάλι για το ωμέγα 3 λιπαρά, τα πολύ ακόριστα λιπαρά. Λοιπόν, τα οποία τα καλά που κάνουν, αυτό έτσι που έτσι μου έκανε εντύπωση, είναι ότι κάνουν καλό στη φλόγωση και στην ερυθρότητα του δέρματος. Στη φλόγωση και στην ερυθρότητα του δέρματος. Αυτό το τσιμπημένο μου γουλάκι που λέμε να είναι κόκκινο. Έχει σπυράκια και φαίνονται. Ναι. Και επίσης λέει οι ουσίες που έχει. Τώρα κάθομαι και σκέφτομαι, είναι χολίνη, δεν θυμάμαι ποια ακριβώς ουσία είναι. Θα την αναφέρουμε την άλλη φορά όμως, γιατί έχει σημασία. Και βέβαια. Έχει να κάνει με θεραπείες αχμής. Και γενικά ό,τι έχει να κάνει με την εφηβεία. Οπότε είναι μια τροφή την οποία θα μπορούσε να την εντάξει σε ένα παιδί. Αν όχι καθημερινά, 2 φορές την εβδομάδα που είναι, προτείνει και η μεσογειακή διατροφή. Ούτε ή άλλως πρέπει να ακολουθούμε νομίζω τη μεσογειακή διατροφή. Θέλω να σου πω αυτό στο τέλος, να κλείσουμε με αυτό. Γιατί βέβαια, θα συζητήσουμε 2-3 πράγματα γι' αυτό. Και να σου πω και κάτι άλλο που υπόθηκε σε σχέση με την παιδική παχυσαρκία, αλλά να τελειώσουμε για να μην πεταγόμαστε από το ένα θέμα. Ωραία. Θα κάνουμε οπωσδήποτε θέμα για παιδική παχυσαρκία. Mm. Νομίζω ότι και πλέον στην Ελλάδα, εγώ φέτος το καλοκαίρι απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Mm. Πήγα διακοπές στην Κρήτη και δίπλα μου υπήρχαν διάφορα παιδάκια τα οποία πραγματικά. Έλεγες γιατί δεν κάνουν κάτι οι γονείς τους.
Να μην το αναλύσουμε τώρα. Θα κάνουμε συγκεκριμένη εκπομπή για αυτό το πράγμα. Και έχω να πω πάρα πολλά. Σολομός και γενικά λιπαρά ψάρια. Εκτός του σολομού, τι άλλο βάζουμε? Είναι το σκουμπρί, είναι η τσιπούρα που είναι και το παράδειγμα και εδώ στην Ελλάδα. Το λαβράκι. Το λαβράκι επίσης. Το οποίο είναι εκπληκτικό νομίζω. Η σαρδέλα είναι επίσης ένα από τα πιο πλούσια λιπαρά ψάρια. Και οικονομικό. Η σαρδέλα είναι ένα αρκετά και οικονομικό. Και να σου πω και κάτι. Η τσιπούρα σίγουρα είναι πιο οικονομική από το σολομό. Και είναι και κάτι το οποίο το παράγουμε και στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό να το κοιτάμε. Βέβαια πρέπει να υποστηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα, τα ελληνικά προϊόντα. Και γενικά, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, στο σούπερ μάρκετ μερικές φορές, επειδή η οικονομική κρίση μας έχει επηρεάσει όλους, θεωρώ ότι όσο και να θέλεις, μερικές φορές βλέπεις ότι το δίπλα το ξενόφρυτο, για παράδειγμα, είναι πολύ πιο οικονομικό. Θα πρέπει όμως να αντισταθούμε λίγο σε αυτό το πράγμα, γιατί σίγουρα και η οικονομία γενικά της Ελλάδας θα βοηθηθεί αν όλοι αγοράζουμε ελληνικά προϊόντα. Είναι σημαντικό και θα πρέπει κάποια στιγμή να το βάλουμε και αυτό στο μυαλό μας. Το μαγείρεμα αυτών των ψαριών παίζει ρόλο? Δεν είναι τίποτα. Εξαρτάται τώρα, άμα το τηγανίσει σίγουρα με το ελαιόλαδο που θα βάλεις ή οτιδήποτε, επηρεάζει τα κορεσμένα λιπάρα. Πάντα επηρεάζουν την απορρόφηση ή αν θες τα ραφινερισμένα, τα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα, επηρεάζουν την απορρόφηση βιταμινών. Γιατί ο οργανισμός για να τα αποβάλει χρησιμοποιεί πάρα πολλές βιταμίνες, ένα εκ των οποίων αυτές που έχουμε πει καιρό σε αυτά τα τρόφιμα. Οπότε ουσιαστικά ο οργανισμός παίρνει λιγότερες θρεπτικές ουσίες από αυτές που θα μπορούσε να πάρει. Ο καλύτερος τρόπος ποιο θα είναι? Το βράσιμο, στον ατμό. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος στον ατμό. Και από εκεί και πέρα, αν το μαγειρέψει σε χαμηλή θερμοκρασία για λίγο χρονικό διάστημα, γιατί δεν θέλει πάρα πολύ έτσι και ο σολομός. Τίποτα ουσιαστικά. Ναι, πάλι έχει ένα καλό αποτέλεσμα, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Εγώ τουλάχιστον, επειδή το προσπαθώ να το βάζω στην καθημερινή μου διατροφή, νομίζω ότι εγώ το βάζω σε αντικολλητικό τηγάνι, να σου πω την αλήθεια. Χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα. Ένα-δύο λεπτάκια από την κάθε πλευρά και είναι έτοιμο. Δηλαδή είναι, δεν το συζητώ. Και βέβαια μπορούμε να το εμπλουτίσουμε διάφορα μπαχαρικά. Πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Νομίζω ότι ακόμα και το πιο άγευστο πράγμα, αν του βάλεις λίγο αλατάκι και 2-3 μπαχαρικά, σίγουρα μπορεί να το κάνεις έγευστο και ακόμα και αυτό που θα το συνοδεύσεις επίσης, αν είναι κάτι πολύ ταιριαστό με αυτό που έχεις βάλει αρχικά, θα το κάνει ακόμα καλύτερο και πιο πλούσιο σαν πιάτο. Ρόδι. Το ρόδι έχει μπει στην ζωή μας σε πάρα πολλού. Ναι, και σε superfoods. Ναι. Υπάρχει χυμός ροδιού στο σούπερ μάρκετ. Βρίσκεις πολύ πιο εύκολα πλέον ρόδι στο σούπερ μάρκετ. Είναι λίγο πιο ακριβά, βέβαια. Μπορείς να τα κάνεις και μόνος, εννοώ. Ναι. Πάρεις από το σούπερ μάρκετ να αγοράσεις 5-10 και να κάνεις καθημερινά. Σίγουρα. Δεν θέλει παραπάνω, ένα φλιτζάνι θέλει ημερησίως. Και νομίζω ότι είναι εκπληκτικό το να βάλετε λίγο ρόδι στη σαλάτα. Πάρα πολύ ωραία. Το πολύ σημαντικό είναι ότι έχει ίσως και λίγο περισσότερη βιταμίνη C σε σχέση με το πορτοκάλι. Τόσο πολύ. Το θέμα είναι με όλα αυτά τα τρόφιμα ότι είναι καλό να προσέξεις και να ρωτάς πότε έγινε η συγκομιδή του. Δηλαδή, αν η συγκομιδή του έγινε 20 μέρες πριν, σίγουρα μέρα με τη μέρα οι βιταμίνες που έχει το φρούτο αυτό αλλοιώνονται. Οπότε είναι καλό να ρωτάς. Δηλαδή, αν είναι ένα μήνα και τα ρόδια το κόβουν και τα αφήνουν. Και βέβαια. Σίγουρα αυτό μέρα με τη μέρα χάνει κάποιες πολύτιμες βιταμίνες που έχει. Σωστά, γιατί δεν μπαίνει πλέον τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που ήθελε το δέντρο. Φαντάζομαι ότι ακόμα και οι γρατσουνιές, αν θέλεις, το πέσιμο, επειδή μπαίνει οξυγόνο, εισβάλλει μέσα στην τροφή, η φλόγα αυτό κάνει, προστατεύει, αλλοιώνεται κάποια θρεπτικά στοιχεία. Άρα πρέπει να προσέχουμε και τι αγοράζουμε ουσιαστικά. Και πότε είναι η συγκομιδή τους. Ωραία, φίλες μας, οπότε δείτε πότε ακριβώς είναι η εποχή του κάθε φρούτου λαχανικού που επιλέγετε να βάλετε στη διατροφή σας και σίγουρα πώς είναι εμφανισιακά αυτό το προϊόν. Να μην έχει εγκοπές, να μην έχει τέτοια πράγματα. Ούτε και το άλλο όμως, αυτό το τέλειο. Το πολύ καλά σχηματισμένο. Έπρεπε να το πω πριν για την ντομάτα αυτό που βλέπεις. Κάτι ντομάτες λες και είναι ζωγραφισμένες. Ναι. Και είναι όλες ίδιες. Όλες ίδιες. Ίδιο μέγεθος είναι. Αν έχει να φας από μποστάνι φύλων, ναι. Θα καταλάβεις την τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά σίγουρα γευστικά και εμφανισιακά. Δηλαδή, το άρωμα είναι νομίζω για μένα, εγώ είναι το πρώτο πράγμα που κοιτά. Το άρωμα και το χρώμα. Ας συνεχίσουμε όμως για το ρόδι. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορούμε να κάνουμε και χυμό ροδιού πάρα πολύ εύκολα και μόνοι μας στο σπίτι. Είπες κάτι πολύ ωραίο πριν. Το να βάλεις διαφορετικά εποχιακά πάντα φρούτα, γιατί είναι πιο πλούσια σε βιταμίνες, σε ένα μπλέντερ, μέσα από αυτά να είναι ο χυμός, το ρόδι, να είναι το πορτοκάλι που βγαίνει τώρα, να είναι ένα χλάδι και λίγο μπανάνα. Στο μπλέντερ και να το. Που το πιείς ουσιαστικά. Ναι, βάλτε και λίγο πάγο μέσα. Και άμα βάλεις και λίγο γάλα, είναι ακόμα καλύτερα. Είναι ένα υπέροχο σμούθι, αυτά. Και ουσιαστικά προσφέρουν πάρα πολλές βιταμίνες, πολύ μικρό κόστος. Και πέρα από το χυμό που μπορείς να κάνεις υπέροχες σαλάτες με φρούτα. Ναι. Βάλτε φρούτα στις σαλάτες σας, πράσινο μήλο, πορτοκάλι,
ρόδι. Κυρίως αυτά και το μάγκο είναι ωραίο. Μάγκο, εκπληκτικό, τρελαίνομαι για μάγκο. Επίσης είναι μια. Αντιοξειδωτική ουσία. Ακριβώς. Όλα αυτά γενικά που έχουν έντονα χρώματα τα προτιμάμε σε σχέση με το σώμα μας και την ομορφιά μας. Και υπέροχη γεύση το μάγκο, εγώ τρελαίνομαι. Είναι σορμπέ, ειδικά έφτιαξα όλο το καλοκαίρι. Αναζητήστε επίσης συνταγή για σορμπέ μάγκο. Είναι πανεύκολο και πάρα πολύ ωραίο. Σε δροσίζει κατευθείαν. Βέβαια τώρα. Έχω να σα πω ότι σήμερα μπήκε 1η Οκτωβρίου και μας υποδέχτηκε ο Οκτώβριος λίγο με βροχές. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Προσέχουμε σίγουρα το τι τρώμε και το χειμώνα, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα σας το πω από τώρα ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε θέμα για το πώς να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας τώρα που μπαίνει σιγά σιγά το κρύο. Λοιπόν, το επόμενο είναι καρύδια και γενικά άψητη, ανάλυτη ξηρή καρπή. Λοιπόν, η ανάλυτη. Θα πούμε ανάλατη γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι και οι αλατισμένοι ή επεξεργασμένοι, αν θέλει. Οι ανάλατοι είναι πολύ συγκεκριμένοι γιατί δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Οπότε ουσιαστικά όσο πιο κοντά στη φύση ένα προϊόν, όπως το έκανε η μητέρα του, ακριβώς. Τόσο πιο θρεπτικό είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα έχουν αμινοξέα. Γιατί τα αμινοξέα ουσιαστικά είναι στιβάδες πρωτεΐνης που βοηθάνε πάρα πολύ στην κυταρική αναγέννηση, αν θέλει. Ναι. Λοιπόν, έχουν νερό, έχουν φυτικές ίνες, έχουν καλά λιπαρά οξέα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την ενυδάτωση, αν θέλεις, του οργανισμού και του κυτάρου. Λοιπόν, και έχουν πολλά μικροστοιχεία, τα μέταλλα που λέμε, τα οποία επίσης ενισχύουν. Γιατί όταν έχεις ένα κύτταρο, γιατί αποτελούμαστε από πολλά κύτταρα, ακριβώς. Τα οποία βοηθάς μέσα τη μεταβολική λειτουργία που γίνεται και κάνουμε τις καύσεις και βάζεις ωραία θρεπτικά στοιχεία μέσα, σίγουρα πιο ανανεωμένος και πιο όμορφος. Φαίνεται αυτό δηλαδή. Στους ξηρούς καρπούς είναι μέσα, ας πούμε, και τα αποξηραμένα φρούτα, για παράδειγμα. Είναι άλλη κατηγορία. Είναι άλλη κατηγορία. Και σίγουρα ένα αποξηραμένο φρούτο δεν έχει τις ιδιότητες ενός φρέσκου φρούτου. Είναι σίγουρα μια καλή επιλογή, αλλά δεν θα το συγκρίνω με τίποτα με τα φρέσκα φρούτα. Τα υποχειακά φρέσκα φρούτα. Mm-hmm. Να το τονίσω και έτσι. Και σίγουρα, επειδή είμαι φαν γενικώς των αποξηραμένων φρούτων, προσπαθούσα να κάνω και μόνη μου διάφορα πράγματα για να τα κάνω χωρίς ζάχαρη. Ναι. Δυστυχώς αυτά που κυκλοφορούν στο σούπερ μάρκετ έχουν ζάχαρη. Πέρα από τα δαμάσκηνα, νομίζω. Θα σου πω, επειδή τώρα τελευταία ανακάλυψα τα αποξηραμένα φρούτα. Το μάγκο το αποξηραμένο, ανανάς αποξηραμένο, πεπόνι αποξηραμένο, έχει διάφορα. Ναι, υπάρχει. Ξέρω ένα μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας που υπάρχει αυτό που λες. Ναι, έχουν αρχίσει και εξελίσσονται τώρα. Εξελίσσονται. Τα ξηροκαρπάδικα, φέρνουν διάφορα είδη. Και λένε, ισχυρίζονται ότι δεν έχει ζάχαρη. Βέβαια είναι πάρα πολύ γλυκό. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι όταν αποξηραίνεται ένα φρούτο, συσσωρεύεται πάρα πολύ. Επειδή φεύγει το νερό, συσσωρεύεται η ποσότητα που τρως. Οπότε η φρουκτόζη που περιέχει είναι σε μικρότερη ποσότητα. Οπότε σου είναι και στη γεύση πολύ πιο. Εγώ τρελαίνομαι για την παπάγια. Και το πεπόνι το οποίο είπες, αλλά η παπάγια είναι και πάρα πολύ εύκολο το να το βρει κάποιος στο σούπερ μάρκετ. Έχουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Είχα την αίσθηση, γράφει βέβαια ότι έχει ζάχαρη, το πόσο ζάχαρη δεν ξέρω, γιατί είναι πάρα πολύ γλυκιά. Δεν ξέρω αν έχεις δοκιμάσει καθόλου. Όταν διαβάζεις γενικά τα στοιχεία, να ξέρεις ότι αυτό που ξεκινάει, δηλαδή σου λέει έχει νερό, ζάχαρη, μπλα. Αυτό που έχει σε πρώτη θέση είναι αυτό που έχει σε μεγαλύτερη ποσότητα. Ό,τι έχει σε τελευταίες θέσεις είναι αυτό που έχει σε μικρότερες ποσότητες. Επίσης, μικρά μυστικά για το πώς να αναγνωρίζετε το τι εννοεί η ταμπέλα του προϊόντος, τι σημαίνει. Αυτό να το δούμε επίσης να κάνουμε κάποια στιγμή ένα τέτοιο θέμα. Γιατί ο κόσμος πρέπει να διαβάζει τις ετικέτες των προϊόντων, πρέπει να ξέρει με τι ακριβώς τρέφεται και τι περιέχει μέσα η τροφή που αγοράζει. Και δυστυχώς μπορεί να έχουν γίνει πάρα πολλές εκπομπές για κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι η επανάληψη είναι μη τυρπάνω. Σκέψω ότι εγώ ακόμα μαθαίνω πράγματα σχετικά με τις ετικέτες. Δηλαδή, η ορολογία θα μπει ακόμα και για τη μαλτόζη. Πώς θα μπει μέσα, αν είναι ζάχαρη ή λένε σιρόπι φρουκτόζης. Το οποίο ουσιαστικά είναι μια απλή ζάχαρη. Δεν έχει καμία ουσία με τα φρούτα. Απλά ουσιαστικά το λένε λίγο διαφορετικά. Όσο μπερδεύουν εκεί, είναι τέτοιο ωραίο που πραγματικά κι εμείς μπερδευόμαστε πολλές φορές που είμαστε και ειδικοί. Και μαθαίνουμε κάθε μέρα καινούργια πράγματα. Νομίζω ότι η εξέλιξη στην επιστήμη της διατροφής είναι τεράστια και καθημερινά βγαίνουν νέες έρευνες, νέα πράγματα. Ας περάσουμε όμως να δούμε στα όσπρια, τα οποία δυστυχώς επίσης έχουν φύγει λίγο από την καθημερινότητα του Έλληνα. Ναι. Παλιότερα νομίζω ότι δεν υπήρχε σπίτι το οποίο να μην είχε μία φορά την εβδομάδα φακές. Ξέρεις γιατί όμως. Γιατί ήταν μια πολύ οικονομική τροφή. Ναι. Τώρα πλέον φαντάζομαι με την οικονομική κρίση, ας μην την ξέρω υπόψη, θα ξαναγυρίσει γιατί πραγματικά είναι πολύ οικονομικό και όχι χρονοβόρο η τροφή. Δηλαδή μαγειρεύεται πάρα πολύ γρήγορα. Κρατάει όλες τις φυτικές ιδιότητες, είναι καλό για το έντερο μας και όταν έχει να κάνει κάτι με την καλή λειτουργία του εντέρου, δεν μιλάω για φουσκώματα, έχει να κάνει με την καλύτερη απορρόφηση των βιταμινών, οπότε και όταν οι βιταμίνες απορροφούνται σωστά.
Και σίγουρα είναι τόση πληθώρα των ασπρίων που μπορούμε να βάλουμε στη τροφή μας. Και κάποια από αυτά δεν χρειάζονται ούτε μουλιασμά από το προηγούμενο βράδυ. Mm. Και μπορείτε μέσα σε μισή ώρα να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο και πολύ υγιεινό γεύμα. Ναι. Νομίζω ότι τα άσπρια καλύτερα να τα τρώμε το μεσημέρι ή το βράδυ. Το μεσημέρι σίγουρα. Και εγώ, γιατί το βράδυ, ξέρετε, κάποιος ο οποίος έχει την πανισμούζα τρώει μικρότερη ποσότητα και μία φορά την εβδομάδα. Κάποιος ο οποίος δεν έχει, mm-hmm. τα έχει πιο σύντομα στη διατροφή του. Δεν μιλάω για κολίτιδα. Καλά, σίγουρα. Μιλάω για απλώς την πανισμούς. Γιατί η κολίτιδα είναι ένα εξίσου θέμα το οποίο έχει. Τεράστια. Κάμε να πολλά συζητήσουμε. Πράγματα. Πολλά πράγματα και κάθε οργανισμός είναι πολύ μοναδικός. Ναι. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ πώς του. Πώς μπορεί να εκδηλώνεται. Και πρέπει να δοκιμάζουμε και κάποια πράγματα, να δούμε αν αυτό μας προκαλεί κάποιο σύμπτωμα, mm-hmm. τον πανισμό για παράδειγμα. Γιατί αλλιώς δεν θα μάθουμε κιόλας τι μας ενοχλεί. Δηλαδή πρέπει να δοκιμάζετε καθημερινά. Αν αισθάνεστε συνέχεια αυτόν τον τυμπανισμό, να ξεκινήσει σιγά σιγά να βγάζει κάποια πράγματα, να δει. Ναι, δεν είναι. Το να γράφεις τι σε επηρεάζει για να κάνει μια πολύ καλή λύση. Για να δεις. Και τα αυγά. Τα αυγά. Τα αυγά είναι το τελευταίο που μου βγάλει. Ξέρεις τι, είναι μια τροφή την οποία υπάρχει παντού, σε όλα τα σπίτια. Όποιο ψυγείο και να ανήκει, θα τα πούμε. Και όλοι μας επειδή έχουμε και όλοι οι περισσότεροι μάλλον παππούδες, γιαγιάδες από το χωριό, σίγουρα παρακαλέστε τους να σας στέλνουν λίγα βουλάκια, γιατί είναι πραγματικά η μέρα με τη νύχτα, ακόμα και το χρώμα. Ναι. Εμένα αυτό μου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση. Επειδή εγώ είμαι από τα Καλάβρητα και οι συγγενείς μου έχουν μονάδα με ζώα και η γιαγιάκα μου σίγουρα τις κοτούλες της και μου στέλνει αρκετές φορές. Βλέπω ότι ο κρόκος είναι πιο κίτρινος, ναι. ενώ αυτός που αγοράζουμε το σούπερ μάρκετ είναι πορτοκαλί. Γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια διαφορά? Τώρα ξέρεις, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, γιατί ουσιαστικά ένα προϊόν που είναι φυσικό είναι πολύ σίγουρο να έχει όλα αυτά που λέγαμε πριν, τα πιο φυσικά, τα πιο ωραία χρώματα. Ναι. Δεν ξέρω τι επεξεργασίζει, γιατί φαντάζομαι ότι είναι οι ελευθέρας βουσκής ναι. τρώνε και διάφορα πράγματα, σκουλικάκια, οτιδήποτε άλλο. Ναι, 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 βέβαια. Μέσα σε οικοτροφία. Ακριβώς. Ναι, έχει η τροφή που τρώνε πολύ συγκεκριμένη και πολλές φορές είναι μία κατηγορία, δεν έχει διάφορα πράγματα. Ναι. Οπότε αυτό έχει να κάνει και με τη θρεπτικότητα του αυγού. Μάλιστα. Και σίγουρα κάτι το οποίο, βέβαια, από την άλλη, όταν κάτι είναι ελευθέρας βουσκής, δεν ξέρει και τι μπορεί να έχει φάει. Ναι, αλλά σίγουρα ό,τι και να έχει φάει δεν θα αναγνώρισε. Αλλά σίγουρα, ανάλογα τώρα που. Εννοώ σε ένα χωριό. Και πάλι και στο χωριό μου, το μην το λες. Γιατί η βόθη. Συγγνώμη τώρα. Ναι, ναι. Σίγουρα πρέπει να τα σκεφτούμε όλα και καλό είναι να μην βγούμαστε τις λέξεις, να πούμε πέντε πράγματα. Πρέπει σίγουρα να ελέγχουμε τα ζώα αυτά που ακριβώς εκτρέφονται και σε τι περιβάλλον. Οι εικόνες που έχουμε δει πάρα πολλές φορές είναι. Κότες και κοτόπουλα σε ένα μικρό κλουβάκι σε άθλιες συνθήκες. Βέβαια, νομίζω ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σιγά σιγά προσπαθούν κάνουν και κάνουν βήματα. Κάνουν πολύ καλή δουλειά. Για να λέμε και το ένα και το άλλο. Πώς προτείνεις οι τηλεθεατές μας να δουν το αυγό, δηλαδή, να το δουν, να το φάνε, δηλαδή. Το αυγό, βασικά, έχει και αυτό βιταμίνη Α, έχει και βιταμίνη Ε, γενικά έχει και τα αμινοξέα τα οποία τα βοηθάνε όλα αυτά για να προωθηθούν καλύτερα τα στοιχεία του. Το να το φας από μελέτα με ελαιόλαδο που έχει βιταμίνη επίσης εψιλον και αυτό έχει αντιοξειδωτική δράση, mm-hmm. γιατί ό,τι έχει να κάνει με ομορφιά έχει να κάνει με αντιοξειδωτικά. Καταστρέφουμε τις ελεύθερες ρίζες. Παίρνουμε επίσης κατάλληλες θερμίδες από τις τροφές, γιατί και οι θερμίδες είναι απαραίτητες, mm-hmm. και έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη διατροφή. Τώρα, το αυγό μπορείς να το φας από μελέτα, βραστό, να το βάζεις σε σαλάτα. Υπάρχουν διάφορες τροφές. Και να το βράσεις πάλι θρεπτικά στοιχεία και να το τηγανίσεις, είναι τόσο μικρό το χρονικό διάστημα που δεν αλλοιώνονται τα θρεπτικά στοιχεία του. Γενικά και σε μία μελίτα αυτό που λένε και οι περισσότεροι διαιτολόγοι είναι ότι μπορείς να βάλεις ένα ολόκληρο και δύο-τρία σπράδια για να πάρεις και την πρωτεΐνη που είναι τεράστιες βιολογικής αξίας από το αυγό. Και να βάλεις μανιτάρια μέσα, εξίσου καλή σημαντική γαλοπούλα. Μπορείς να βάλεις, να αποφύγεις να βάλεις με τη γαλοπούλα. Τα ζαμπόν της γαλοπούλας και αυτά δεν έχω την καλύτερη εντύπωση. Ναι. Ότι γενικά είναι πολύ επεξεργασμένο, θα το μάθεις. Αυτό καλό είναι να το αποφεύγουμε. Άρα να προτιμάτε τροφές σε μη επεξεργασμένες. Όσο πιο αγνά υλικά γίνεται. Και επειδή με ρώτησες πριν τι είναι αυτό τελικά που ενισχύει την ομορφιά, έχει να κάνει με το κάποιος ο οποίος έχει μια κακή διατροφή ή υποθερμιδική διατροφή για να χάσει απλά κάποια κιλά, ή απλά τρώει ένα γεύμα την ημέρα. Ναι. Σίγουρα αυτά, όσο καλά και να είναι στις τροφές, αν έχεις ένα γεύμα την ημέρα, δεν μπορεί αυτό να ενισχύσει την ομορφιά σου. Σίγουρα. Και γίνεσαι πιο θαμπό σιγά-σιγά. Ναι, 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 σίγουρα. Και αυτό δεν θα το καταλάβεις άμεσα. Θα το καταλάβεις βάθος χρόνου και κυρίως επειδή ακόμα το σώμα μας θεωρώ ότι μέχρι και 50, τα 50, και αν θες και 55, εκεί που ξεκινάει η κλιμακτήριος για τη γυναίκα και για τους άντρες, εκεί κοντά είναι η ηλικία. Αρχίζει ο οργανισμός και σου κάνει μια. Τι έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια, για να δούμε λίγο. Τον απολογισμό, το σύνολο. Αρχίζει και γυρνάει και μπορεί.
το γύρας δεν είναι μόνο να φαίνεται εξωτερικά, μπορεί να κουράζεται πιο εύκολα. Οπότε ακόμα και το βλέμμα σου, αν θέλεις, φαίνεται κουρασμένο. Ναι. Θέλει προσοχή. Όπως επίσης οι τροφές οι οποίες έχουν πάρα πολύ ζάχαρη. Οι επεξεργασμένες τροφές που είναι το πάρα πολύ αλάτι, το ραφινιαρισμένο το αλάτι, όχι το. Πώς το λένε, το καθαρό αλάτι, το, ναι. Αυτό που βρίσκεις στα βράχια. Ναι. Των αλικών που λένε. Μπράβο, ναι, ναι. Ή επίσης το να τρως πολλά μπισκότα, πολύ κρέας, οτιδήποτε δεν προτείνει και η μεσογειακή διατροφή, σίγουρα δεν συμβάλλει στην υγεία. Και μου έδωσε μια πολύ καλή πάσα για να δούμε, να μας πεις ουσιαστικά τι περιλαμβάνει μια μεσογειακή διατροφή. Έχουμε μια εικόνα, ναι. Αλλά καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε τα πράγματα. Λοιπόν, έχεις δίκιο τώρα σε αυτό που λες, γιατί αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως είναι ότι πλέον είμαστε επίσημα πρώτοι παγκοσμίως στην Ελλάδα με παιδική παχυσαρκία. Ναι. Επισήμως. Φαντάσου. Με διαφορά από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, θα σου πω ότι θα σε διακόψω για να σου πω. Το καλοκαίρι στην Κρήτη ήταν μια οικογένεια από πίσω μου, η οποία πραγματικά είχε δύο παιδάκια τα οποία είχαν πάρα πολλά κιλά. Ναι. Δηλαδή, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και κατά τη διάρκεια της παραμονής στην παραλία, αυτό που παρήγγειλα για το μεσημέρι στην παραλία ήταν μία καρμπονάρα και ένα κλαμπ σάντουιτς. Δηλαδή, δεν έχουμε αίσθηση της πραγματικότητας. Εθελοτυφλούμε για πιο ευκολία, για πιο οικονομία. Ναι. Και δεν ξέρω αν πραγματικά αύριο μεθαύριο η οικονομία αυτή που θα κάνουμε θα αξιοποιηθεί και στον οργανισμό μας. Δηλαδή, θα μας βγάλει προβλήματα. Ναι, εννοείται. Και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με το εξωτερικό, μπορεί να έχει να κάνει με την νόηση. Με την ανάπτυξη. Έχει να κάνει με την ψυχολογία. Σωστά. Έχει να κάνει γενικά με την υγεία και με την ανάπτυξη, βέβαια. Βέβαια, σε ένα παιδί είναι πάρα πολύ σημαντικό το να τρώει καθημερινά πάρα πολύ υγιεινές τροφές. Γιατί η ανάπτυξη και τα κόκκαλα του να δέσουν σωστά ακόμα και ο εγκέφαλος αναπτύσσεται σε παιδάκια. Βέβαια. Πρέπει να τους δίνουμε ό,τι πιο υγιεινό γίνεται. Και καταλαβαίνω και τις μαμάδες οι οποίες εργάζονται και σου λένε ότι πότε θα προλάβω να μαγειρέψω. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Το καλύτερο πράγμα για ένα παιδί δεν είναι να του λες μη φας την καρμπονάρα. Mm-hmm. Γιατί η καρμπονάρα χρειάζεται κάποιες φορές και αυτή θα τη φάμε, είναι μέσα σίγουρα, στη ζωή μας. Σίγουρα, να μην είναι καθημερινά το θέμα πράγμα. Είναι να μην είναι καθημερινά. Και όταν μία μάνα η ίδια τρέφεται με τέτοιες τροφές, μην περιμένει από το παιδί της να μην γίνει παχύσαρκο. Λοιπόν, συμπληροφορώ ότι εγώ σε όλες τις περιπτώσεις οι μαμάδες αυτών των παιδιών συνήθως είναι αδύνατες, προσέχουν πάρα πολύ τον εαυτό τους και για κάποιον ανεξήγητο λόγο, μάλλον εθελοτυφλούν για το παιδί ή νομίζουν ότι θα το πάρει συμπόη. Το έχω ακούσει και αυτό. Κοίτα να δεις, υπάρχουν και οι γιαγιάδες από πίσω. Και σίγουρα, εγώ πάντα όταν. Η δικιά μου κάθε φορά που με βλέπει με ρωτάει τι θα φάω. Ναι. Είναι εγώ για να καταλάβω. Κάποια στιγμή είναι, με τις γενιές όπως θα περνάνε, πέρασε ο πολέμος, παιδιά. Ας προχωρήσουμε λίγο τη ζωή μας. Ναι. Έχουν γίνει πολύ πιο απλά τα πράγματα. Ισχύει, αλλά όπου υπάρχει παιδί παχύσαρκο, συνήθως υπάρχει η μαμά που εργάζεται πάρα πολύ. Καλό είναι αυτό, δεν το κατηγορούμε. Όχι, φυσικά δεν το κατηγορούμε. Αν είναι δυνατόν. Και υπάρχει και μια γιούλα από πίσω που η αλήθεια είναι ότι υπάρχει το κατοχικό σύνδρομο που λες σίγουρα, αλλά υπάρχει και ότι. Να μην στεναχωρήσει το παιδί, ναι. Να του δώσω να φάει τώρα που είναι μικρό και μπορεί. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι αυτά χτίζονται στον εγκέφαλο και γίνονται συνήθειες οι οποίες δεν φεύγουν ποτέ. Έχω ακούσει ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο αν ένας άνθρωπος θα παχαίνει εύκολα με το πώς έχει τραφεί τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Δεν ξέρω όμως αν ισχύει. Δηλαδή ότι το πώς καταναλώνουμε τις τροφές, με τι συχνότητα, το τι ακριβώς τρώμε, παίζει ρόλο στο αν μετέπειτα θα παίρνουμε εύκολα κιλά ή όχι. Κοίτα να δεις. Είναι και ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι γονιδιακό. Ναι, σίγουρα. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Σε όλα τα πράγματα δηλαδή, τα γονίδια παίζουν ρόλο. Κάποιοι άνθρωποι παίρνουν πιο εύκολα κιλά και κάποιοι άλλοι όχι. Ναι. Κάποιοι άλλοι έχουν μεγαλώνει. Αυτοί οι μισητοί άνθρωποι που έτρωνε τον άμπακο. Αυτό που λέω είναι ότι έχουν βγει κάποια. Από αυτό είναι ένα ολόκληρο θέμα πραγματικά. Έχουν βγει κάποια πρότυπα τα οποία ντε και καλά κάποιος πρέπει να είναι αδύνατος. Έχουμε μπερδέψει το αδύνατος με το υγιής. Ακριβώς. Αυτό έχει μεγάλο φάσμα. Και αυτό να το δούμε κάποια στιγμή. Γι' αυτό και όλες, άμα αναζητήσετε για παράδειγμα σε οποιοδήποτε site, το βρες ποιος είναι το ιδανικό βάρος σου, σου δίνει μια τεράστια γκάμα, σχεδόν 10 κιλά. Γιατί ο σωματότυπος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εγώ μπορώ για παράδειγμα να είμαι τα ίδια κιλά με μια κοπέλα και εμφανισιακά να μην έχουμε καμία σχέση. Και ας έχουμε και το ίδιο ύψος, μου σου πω. Έτσι ισχύει. Και μέσα σε όλο αυτό που έλεγες, είναι διατροφικές συνήθειες. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι όλα τροφή. Mm-hmm. Είναι, όπως είπες, και το στρες και το άγχος. Αλλά για να μην το πάω πάρα πολύ μακριά, αν ένα παιδί
τρώει κάτι παραπάνω για χι λόγους ή έχει την τάση, καλό θα ήταν να το πάνε να κάνει κάποια δραστηριότητα, να ασχοληθεί με κάτι άλλο, ώστε με κάποιο τρόπο να καίει και κάποιες θερμίδες. Δεν είναι η λύση πάντα να κόψουμε το φαγητό. Υπάρχουν και άλλες λύσεις εναλλακτικά. Ή έστω και αν του αρέσουν για παράδειγμα τα γλυκά ή του αρέσει μια συγκεκριμένη τροφή, ας την κάνουμε λίγο πιο υγιεινή. Δηλαδή, ακόμη και καρμπονάρα, με μακαρόνια ολικής αλέσεως, με γαλοπούλα, με light κρέμα γάλακτος, μπορεί τουλάχιστον να γλιτώσετε έστω και, μπορεί και 200 θερμίδες σε ένα πιάτο, έτσι δεν είναι. Και θα είναι και πολύ πιο υγιεινό και πολύ πιο θρεπτικό για τον οργανισμό. Αναζητήστε υγιεινές συνταγές διατροφής. Στα site είναι πλέον και οι ιστοσελίδες οι ελληνικές, με όλο αυτό είναι χιλιάδες. Ακόμα και στο διατροφή.gr που είναι δική μας σελίδα, υπάρχουν και διάφορες άλλες βέβαια, που μπορείς να φάσεις πάρα πολλά πράγματα. Καλά, έχετε εξαιρετικές συνταγές, ειδικά κάτι σοκολατένια, κέικ και τέτοια και cheesecake που μπορείτε να κάνετε. Και για τα παιδιά στο σχολείο που μιλήσαμε για παιδιά, αλλά και για την ομορφιά που λέγαμε για το αβοκάντο που έχει πάρα πολλές συνταγές. Και για σαλάτες αρκετές. Πραγματικά νομίζω ότι είναι η τάση της εποχής του αβοκάντο. Έχει μπει πολύ στη ζωή μας. Ξέρω, ξέρεις τι, απογοητεύομαι κάποια φορά. Κάποιες φορές υπάρχουν καιροί που λέω άντε είμαστε καλά και κάποιες φορές αυτά που βλέπω δεν έχουν καμία σχέση. Γιατί ακόμα και άλλο να ξέρεις τι πρέπει να φας, άλλο τι νομίζω ότι τρώω και άλλο τι τελικά τρώω. Νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει παλιότερα αυτό, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να δει τι έχει φάει και το πόσο υγιεινά τρέφεται, να τα καταγράφει για ένα μικρό χρονικό διάστημα έστω. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Θα συνειδητοποιήσετε ξαφνικά ότι τρώτε πολύ παραπάνω από αυτό που πιστεύετε. Και όχι μόνο αυτό. Και πολύ πιο ανθυγιεινά από αυτό που μπορεί να πιστεύετε. Κάνουμε πολλές ατασταλίες που ούτε καν περνάνε από το μυαλό μας. Όσοι εργαζόμαστε και σε γραφεία το πρωί, ο ένας θα έχει τη γιορτή του, ο άλλος θα έχει κάτι. Η μαμά του ενός θα έχει φτιάξει μια πολύ ωραία τυρόπιτα, την οποία θα έχει βάλει όλα τα καλούδια μέσα για να ευχαριστήσει το παιδί της, αλλά αυτό θα είναι μια βόμβα θερμίδων ξαφνικά. Θες να μου πεις λίγο αυτό που είπαμε για την πυραμίδα ουσιαστικά της μεσογειακής διατροφής. Τι προτεραιότητες βάζουμε και μετά έχω να σου κάνω ακόμα μια ερώτηση πάρα πολύ ουσιαστική. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Στην πρώτη γραμμή, όχι πάνω-πάνω γιατί η πυραμίδα είναι κάπως έτσι και όπως ακριβώς είναι η πυραμίδα. Πάνω-πάνω είναι τα γλυκά. Πιο κάτω είναι τα αγαπημένα. Πιο κάτω είναι το κοτόπουλο και τα ψάρια. Λίγο πιο κάτω είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα και κάτω-κάτω είναι αυτά που πολλοί φοβούνται. Πέρα από τα λαχανικά και τα φρούτα, είναι και η άλλη κατηγορία. Το ρύζι, η πατάτα, το ψωμί, που έχουν αρκετά ωφέλιμα στοιχεία, τα όσπρια, τα οποία πολλοί θεωρούν ότι τους παχαίνουν να κατακόβουν. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Είναι λάθος και το ψωμί επίσης. Κάποιοι το κόβουν τελείως από τη διατροφή τους. Μία φέτα ψωμί, από ό,τι τουλάχιστον έχω διαβάσει και εγώ, είναι απαραίτητη ακόμα και για τη σωστή λειτουργία του εντέρου. Είναι απαραίτητο ακόμα και για την απορρόφηση πρωτεΐνης. Πάρα πολύ σημαντικό. Πρωτεΐνη με σαλάτα δεν χρειάζεται. Μπορείς να τρως πρωτεΐνη με μια φέτα ψωμί ή τέλος πάντων παράγω το ψωμί, το οποίο μπορεί να είναι από σιτάρι, πλιγούρι, ρύζι ή οτιδήποτε. Καλαμπόκι. Καλαμπόκι ακόμα εξίσου καλή. Ή έστω να προσθέσετε στη σαλάτα την οποία θα συνοδεύει το γεύμα σας κάτι από όλα αυτά που θα το κάνει ακόμα πιο νόστιμο και σίγουρα θα σας προσφέρει πάρα πολύ σημαντικές βιταμίνες για να απορροφηθεί και η πρωτεΐνη. Έτσι δεν είναι. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω πριν είναι, διάβασα πρόσφατα μία έρευνα η οποία έλεγε ότι πλέον οι άνθρωποι δεν γερνάμε όπως παλιά, δηλαδή ένας πενηντάρης του 2013 δεν έχει καμία σχέση εμφανισιακά με έναν πενηντάρη του 1985, λέμε τώρα. Τώρα είμαστε πάρα πολύ καλύτερα και η έρευνα η συγκεκριμένη έλεγε ότι αυτό οφείλεται εν μέρη και στα συντηρητικά. Δηλαδή ότι φτάνουμε σε ένα σημείο πλέον να συντηρούμαστε λίγο, μουμιοποιούμαστε, ας το πούμε έτσι, από τα πολλά συντηρητικά τα οποία καταναλώνουμε. Σίγουρα Το συντηρητικό δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό, έχω να σου πω. Όχι, χρειάζονται συντηρητικά. Ναι, υπάρχουν συντηρητικά τα οποία είναι βιταμίνες. Η ζάχαρη, το αλάτι, το λάδι, οτιδήποτε μπορείτε να πω. Αυτά είναι συντηρητικό. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κακό το συντηρητικό. Υπάρχει μια... Και δεν είναι απαραίτητο ότι είναι και κάτι χημικό που μπαίνει. Μπορεί να είναι, όπως σας είπα για παράδειγμα, το ελαιόλαδο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Θεωρείς δηλαδή ότι κάτι τέτοιο εννοεί και η έρευνα. Δεν την έχω ακούσει, δεν την έχω διαβάσει. Ξέρεις, πρέπει το που έχει γίνει η έρευνα, πόσα άτομα έχει. Πολύ σημαντικό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κοιτάς. Και πάντα μία έρευνα δεν λέει πολλά πράγματα. Πολλές μαζί, το ίδιο αποτέλεσμα ίσως είναι κάτι. Και πάρα πολλές έρευνες μετά από λίγο καιρό είναι χι. Αυτό ισχύει. Βέβαια το άλλο που είναι ότι πλέον επειδή δεν νοσούμε τόσο όπως παλιότερα, υπάρχουν τα φάρμακα που κυκλοφορούν. Σημαντικό. Και γενικώς όλο αυτό το κομμάτι είναι αρκετά εξελιγμένο πλέον. Ενώ παλιότερα πιθανόν θα είναι στα 25 από φυματίωση ή οτιδήποτε άλλη ασθένεια. Σωστό και αυτό, ναι.
Ούτε τα χρήματα υπήρχαν για να τρέφεται ο οργανισμός, γιατί από τον Παγκόσμιο Πόλεμο τελευταίο φύγαμε πριν από κάποια χρόνια. Σωστά, ναι. Ξαφνικά αρχίσαμε να παίρνουμε τροφές. Είχα μια πελάτησα η οποία μου έλεγε ότι έτρωγα την ημέρα μία ελιά. Δεν είχα τα χρήματα. Οπότε, αν θέλεις και έτσι να το δεις. Σωστά, είναι. Μιλάμε για μια γυναίκα 8 χρονών. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι τόσο μεγάλη. Τι έχει περάσει αυτή η γυναίκα, τι έχει δει. Πλέον τρώμε σίγουρα περισσότερα φρούτα. Ναι. Οικονομικά, αν το πάρεις. Τρώμε ψάρια πολλά. Ίσως κόκκινο κρέας, όχι τόσο καλά για καθημερινά, αλλά τρώμε και κόκκινο κρέας. Παλιά δεν είχαν καν κόκκινο κρέας για να φάνε. Ναι, αλλά τώρα νομίζω ότι πλέον έχει φτάσει το πράγμα στο απροχώρητο. Το κόκκινο κρέας είναι καθημερινά στο διαιτολόγιο μας. Δηλαδή, ειδικά το βλέπω σε πάρα πολλές οικογένειες. Αν δεν υπάρχει κρέας, είναι σαν να μην υπάρχει ξαφνικά γεύμα. Ναι, και αυτό που θέλω να σου πω είναι αυτό που λες. Γιατί για την γύρανση έχει να κάνει με την ομορφιά. Κανονικά, ναι. Ερευνητές λένε ότι το DNA μας είμαστε προορισμένοι για να ζήσουμε πάνω από 100 χρόνια. Και πάνω από 200 χρόνια. Αλλά η διατροφή, το στρες και όλα αυτά τα πράγματα είναι ανασταλτικός παράγοντας για όλη αυτή την εξέλιξη. Ακριβώς. Και θεωρώ ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει και την επιστημονική, αν θέλεις, και διατροφής και ιατρικής και ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά τα ιατρικά, αν είχαμε φροντίσει να μην υπάρχει αυτό το άτιμο το στρες που σου εκρίνει τέτοιες ορμόνες που καταστρέφει οτιδήποτε πας να φτιάξεις, θα είναι πολύ καλά τα πράγματα. Και δυστυχώς μερικές φορές κολλάμε σε αυτό το πράγμα και γίνεται σαν αιμονή. Δηλαδή έχουμε ένα πρόβλημα και το κάνουμε ακόμα πιο μεγάλο μας στο μυαλό μας και ακόμα καθημερινά δηλαδή βασανιζόμαστε. Όλοι έχουμε προβλήματα, σίγουρα θα επηρεάζουν τη ζωή μας. Βάλτε τα όμως, πώς το λένε, λίγο περιορισμένα πλέον και προσπαθήστε να ζήσετε πολύ ωραίες στιγμές. Γι' αυτό έτσι ονομάσαμε και την εκπομπή «Ζήσε τη ζωή». Νομίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Η Βασιλική θα είναι μαζί μας σε αρκετές εκπομπές με πολύ ωραία διαιτολογικά θέματα. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Θα είμαστε αύριο μαζί σας 6 με 7, 7 και 4, κάπου εκεί περίπου. Και θα έχουμε μαζί μας τη Χριστίνα Αγγελή με υπέροχα χτενίσματα και τι μπορείτε να κάνετε για να έχετε υπέροχα μαλλιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.